στον πανέμορφο και χρηστικό πλέον αύλιο χώρο του αρχοντικού Τζαβέλα, που αξιοποιήθηκε μετά την αναστήλωση και ανακαίνισή του και φιλοξενεί το ιστορικό αρχείο του Δήμου Ιαννητών, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης η εκδήλωση του Πνευματικού Κέντρου με τίτλο «Πάμε μία βόλτα». Η μουσική εκδήλωση περιλάμβανε μουσικά αποσπάσματα από τη Ρωμαϊκή Αγορά του Μάνου Χατζηδάκη, καθώς και αφηγήσεις πεζών και ποιητικών κειμένων, υπηρωτών λογοτεχνών. Το μουσικό μέρος παρουσίασε η σοπράνο Ειρήνη Δόβα, ο Ελευθέριος Καραγιάννης στα πνευστά και η Γεωργία Καραγιάννη στο πιάνο, ενώ στην αφήγηση ήταν η Μαρία Στρατσάνη, διδάκτορ φιλοσοφίας και τέως διευθύντρια του Πνευματικού Κέντρου και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάβ. Η εκδήλωση θα επαναληφθεί και την Παρασκευή, στις 9 το βράδυ στον αύλιο χώρο του Αρχοντικού Πυρσινέλα. Υπάρχουν εδώ συγγενείς της Σεισμήνης Τζαβέλα, υπάρχουν μαθήτριες της Σεισμήνης Τζαβέλα και εμείς εδώ, η παρέα των μουσικών και των αφηγητών, έχουμε κι εμείς μια ιδιαίτερη συγκίνηση. Πάνε 7 χρόνια που ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια. Δεν το πιστεύουμε ούτε εμείς οι ίδιοι ότι έχουν περάσει 7 χρόνια από εκείνον το Σεφέρι στο κάστρο. Και πιστεύουμε απόψε να σας δώσουμε τη χαρά που παίρνουμε εμείς κάθε φορά που συναντιόμαστε είτε για τις πρόβες μας είτε για τις παρουσιάσεις μας. Είναι μια βραδιά αφιερωμένη στα Γιάννενα, με κείμενα έμετρα και πεζά για τα Γιάννενα και με μουσική του μεγάλου μας Μάνου Χατζηδάκη. Τρόπους και κακούς, νυφίτσες, αλεπούδες, μια λίμνη νοσκόρινο θαλμού και κάστρα πατημένα. Θα είναι τα Γιάννενα ψιθύρισα, στο χιόνι και στον άγριο καιρό, γυάλινα και μαλαματένια. Το σοπήγινη μέρα σαν το βαπόρι σε καλά νερά, είδα και μιναρέδες και άκουσα τα μπακύρια να βελάζουν. Νύχτα χειμωποριάτικη, βαθιά, χωρίς φεγγάρι. Ατέλειωτη ψηλή βροχή, σαν θρήνο στο σκοτάδι. Και του ανήσυχου βοριά το υγρό και κρύο χάδι, της πολιτείας έπνιξαν απόψε κάθε χάρη. Thank you.